everyone on the roster. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the he wants. Slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, winter one hell of a kid. I am smoking gas, juggin' me. I'm lit, what you doing? I done did, I swear. Slick talker since a jet. Finesse, I know that this what they want. Facts, run up some money, I'm gone. Γεια σας ομορφόπαιδα, στο είπε το Hero Zero Gr24. Έγιναν πολλά και διάφορα πράγματα. Πρώτον, πάμε στα πιο χαλαρά. Βγήκαν οι καινούργιες στολές, καινούργιες προσφορές, βγήκε ο Λέμι. Επίσης βγήκε η στολή της Αρκούδας και το Πέτ της Αρκούδας. Μην τα πάρετε, είναι απέσια. Μόνο αυτό έχω να πω. Εκτός αν σας αρέσει η στολή και έχετε τα περίσσια χρήματα να το πάρετε. Το Πέτ είναι ηλίθιο. Τι άλλο. Έτσι όπως βλέπετε, έκανε νέο σύστημα. Σε λίγο θα κάνω και νέο pet. Και τελείωσε το con. Και ποιο con ήταν αυτό? Μονομαχιών. Και ήταν καλό con, μπορώ να πω. Μέχρι τελευταία μέρα όλοι παίζαμε. Είναι ακριβία, δύο ομάδες παίζαμε και οι άλλες προσπαθούσαν. Και το γραφείο μας είχε περάσει. Για να δούμε τώρα και το νέο con. Το γραφείο μας είχε περάσει προς τέλος για 2-3 con. Και τελευταίες δύο ώρες είπαμε εντάξει, έλα, πάμε να πάρουμε την πρωτιά. Παίξαμε 5-6 άτομα μαζεμένα, τους περάσαμε και 5-5. Έχουμε πάρει 5 σερίκων. Και τώρα αυτό το κόμμα προς τιμής είναι δικό μας, με διπλάσιους πόντους από τη δεύτερη θέση. Αλλά τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Μπορεί τα παιδιά π.χ. να μην θέλουν να ξυπνήσουν το βράδυ ή το πρωί για να ρίξουν σε κακό. Τέλος πάντων, 5-5 σερίκων. Βγήκα πρώτο στην ομάδα, δεύτερο στο Solocon και PvP τώρα είμαι τρίτος επειδή με πέρασε ένας Βραζιλιάνος σήμερα, ο Τζόνμαν, ο Βρομιάρη. Ούτως ή άλλως αυτοί που είμαστε top 10, top 30, αν είναι από top 1 μέχρι top 30 θα πάρουμε καλή εμπειρία. Εδώ πέρα είναι τα PvP όπως βλέπετε. Ανέβηκε η τελευταία στιγμή ο τσεπέτο. Σε αυτό το καινούργιο con εγώ είμαι πρώτος. Εν τω μεταξύ, τα τελευταία τα γιακόν ήμουν ο πρώτος, δεύτερος, πρώτος ή κάτι τέτοιο, ή τρίτος, τέταρτος, δεύτερος, πρώτος. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο ήταν τα τελευταία τα γιακόν. Και τώρα πηγαίνει καλά αυτό εδώ το con. Tour εμπειρίας, είμαι top 10, δεν προσπαθώ να ανεβώ, επειδή ούτως ή άλλως το tour εμπειρίας δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, επειδή στο τέλος της ημέρας βάζεις μια πεντάρη και έχεις τα donut. Αλλά δεν μπορούν να κάνουν και όλοι. Γιατί το πασχαλινό event που το έχω πάει 34%, δεν το ρασάρω, δεν προσπαθώ να κάνω κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι όπως βλέπετε. Και τι άλλο. Βγαίνει διπλή εμπειρία τώρα αύριο, σε μερικές μέρες περιμένετε, θα δούμε. Ωραία. Πέμπτη, δηλαδή χθες είχαμε διπλή θάρρος, σήμερα έχουμε διπλή βασική ενέργεια, αύριο έχουμε διπλή χρήση του πλυντηρίου για να κάνουμε και το πασχαλινό event πιο γρήγορα. Διπλή δωρεάν ανανέωση μεταχειρισμένων. Διπλές μονάδες βασικών κινήτρων, προπό δηλαδή. Διπλή εμπειρία σε αποστολές, ναι, την Τρίτη, 6 του μηνός πέφτει. Και τώρα το θέμα είναι ότι όποιος ρίξει πιστεύω στην διπλή εμπειρία, με λίγα λόγια χαραμίζει το con το επόμενο, που το επόμενο con είναι ενέργειας. Γι' αυτό με λίγα λόγια αν παίξετε στη διπλή εμπειρία, το κάνετε ατομικά εντελώς, επειδή με λίγα λόγια σε κατέβετε την ομάδα σας. Εγώ δεν ξέρω αν θα ρίξω διπλή εμπειρία, δεν βρίσκω λόγο να ρίξω διπλή εμπειρία επειδή είμαι 1000 μέτρα μπροστά από αρκετά άτομα. Γι' αυτό και να μην ρίξω διπλή εμπειρία και να ρίξω διπλή εμπειρία, το πόλο να ανεβώ 2 level. Δεν βλέπω τεράστια διαφορά στα 2 level. Άντε πες τία. Αλλά εντάξει, δεν με ενδιαφέρει επειδή είμαι τόσο μπροστά. Γι' αυτό μάλλον θα παίξω για την ομάδα, θα κρατήσω τα πάντα για το con. Κάτι άλλο να πούμε. Ναι, να δείτε το πάσο μου τυπικά. Το έχω πάει 600. Ωραία. Να, εδώ είμαστε. 600. Σχεδόν. Σήμερα θα κάνω ειδικές. Έχω ειδικές να κάνω. Εν τω μεταξύ και ήθελα κάτι να αναφέρω. Όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή στο βίντεο,
όταν είχα βαρέσει χθες 1000 άτομα στο σερβερ, όλοι μου στέλνουν μηνύματα γιατί με βάρεσε, γιατί εκείνο, γιατί αυτό. Πρώτον, όταν βαρά άτομα που είναι το 500 και κάτω, να ξέρετε, το πολύ χάνεται μία τιμή από μένα. Μία με δύο τιμή χάνεται από μένα. Και εγώ δεν παίρνω τιμή πίσω. Τίποτα. Μόνο κέρμα. 500 κέρμα παίρνω που καν δεν είναι κέρμα που κλέβω από εσάς. Γι' αυτό δεν χάνετε τίποτα από μένα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην κλαίγεστε που σας βάρεσα. Δεν χάσατε τίποτα. Και είναι εικόνα μονομαχιών. Δεν χρειάζεται καν να εξηγώ γιατί σας βαράω. Όποτε γουστάρω μπορώ να σας βαρέσω, αλλά δεν υπάρχει λόγος να σας βαρέσω επειδή δεν κερδίζω κάτι από εσάς και ούτε εσείς κάνετε κάτι από μένα όταν σας βαράω. Και στα 10-20 άτομα που φτιάξανε χθες ψεύτικοι λογαριασμοί για να με βρίσουν και να μου πούνε ότι θα με κλειδίσει το γραφείο κτλ. Πάρτε την πούτσα μου μέσα στο στόμα σας βαρθιά μέχρι το λαρύγγι. Αυτό από μένα, ομορφόπαιδα. Κάτι άλλο να πω. Μπα. Τσαου τσαου.